σχόλιο μου είναι ότι η συγκέντρωση ήταν μεγάλη. Ναι. Και κακώς η κυβέρνηση πολέμησε πάλι να υποβαθμίσει τον αριθμό των συγκεντρωθέντων. Έκανε τα ίδια η κυβέρνηση που έκανε και στη Θεσσαλονίκη, που μίλησε αρχικά για 30.000, μετά τις έκανε 90 και μετά τις έφτασε 500. Λοιπόν, το ίδιο έγινε και χθες. Μιλήσαν για 100.000, 90 στην αρχή, μετά 140, μετά 180 και τώρα μιλάνε για μερικές εκατοντάδες χιλιάδες. Ο κύριος Τόσκας πριν από λίγο πάλι δήλωσε ότι ήταν 135.000 ο κόσμος που μαζεύτηκε στο σύνολο. Ναι, δεν κάνει ωραία ο κύριος Τόσκας, γιατί με τον τρόπο έτσι που μιλάει δείχνει εμπάθεια. Δείχνει εμπάθεια και του λαού τη δύναμη όποιος την υποβαθμίζει υφίσταται από το λαό μεγαλύτερη τιμωρία. Αυτό. Δεν είναι έτσι, γιατί άμα το πάρουμε έτσι, αν ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει τώρα μια συγκέντρωση θα μαζέψει 30.000 ανθρώπους, δεν θα μαζέψει. Άρα να πούμε ότι τα άλλα 8,5 εκατομμύρια του 9 είναι εναντίον του. Κάτι τέτοιο καταλαβαίνουμε. Αυτοί οι συλλογισμοί αυτοί είναι ανισόρροποι. Ανισόρροποι συλλογισμοί. Γιατί υπάρχουν άρρωστοι, υπάρχουν άνθρωποι που δεν πάνε σε συγκέντρωση φοβούμενοι μη φάνε καμιά ξόφαλτση. Διαδίδανε ότι ο Ρουβίκονας θα κάνει επεισόδια. Ναι. Υπήρχαν άλλοι που δεν είχαν λεφτά να πλησιάσουν, υπήρχαν άλλοι που τους εμποδίσαν να πλησιάσουν γιατί δεν ήταν εύκολο. Μέχρι και τις 3,5 ώρα είδα εγώ κόσμο που προσερχότανε από τη Ριγίλης, από μακριά, από την Αμαλίας, προσερχότανε στο συλλαλητήριο εκείνη την ώρα. Ναι. Άρα ο κόσμος εμποδιζόταν να προσέλθει. Εμποδιζόταν από ποιον? Το μετρό δεν δούλευε. Με τι να προσέλθει? Πέσετε ότι είστε εσείς κάτοικος Λιωσίων και θέλετε να προσέλθετε σε συγκέντρωση. Μετρό δεν υπήρχε. Πώς θα πηγαίνατε? Με τα πόδια. Υπήρχαν άνθρωποι που ήρθαν στη συγκέντρωση που κάνανε 15 χιλιόμετρα με τα πόδια. Ναι. Ο καθένας αντέχει να κάνει 15 χιλιόμετρα με τα πόδια. Όλα αυτά λέτε έγιναν επίτηδες. Μετά τα κινητά δεν λειτουργούσαν τα κινητά. Και στην Αθήνα. Και στη Θεσσαλονίκη Αθήνα, την ώρα του συλλαλητηρίου τα κινητά του κόσμου είχαν νεκρώσει. Και στην Αθήνα συνέβη κάτι ανάλογο, είπαν ότι ήταν υπερφόρτωση. Γι' αυτό λέω, δεν ξέρω αν ήταν υπερφόρτωση ή αν δολίως έγινε ό,τι έγινε. Εγώ ξέρω ότι οι εταιρείες έχουν δυνατότητα να αντιμετωπίζουν καταστάσεις φόρτου. Καλά, και στο κέντρο της Αθήνας ήταν κιόλας. Σε ό,τι αφορά το Μίκη Θεοδωράκη... Η συγκέντρωση είχε πάνω από 1.500.000 κόσμο. Γιατί αν βάλετε την πλατεία Συντάγματος, την Πυραιός Γεωμάτιος κάτω, όχι την Πυραιός, συγγνώμη, την Πανεπιστημίου και τη Σταδίου, ναι, τις τρεις κάθετους που έχει, Μητροπόλεως, Ερμού, Καραγεώργη, Σερβίας, ήταν γεωμάτιες ως κάτω. Την Αμαλίας και τη Βασιλή Σοφίας και όλο το κολονάκι, αυτά για να γεμίσουν θέλουν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο κόσμο. Ο δε κόσμος ήταν ο ένας πάνω στον άλλον, δεν ήταν ο κόσμος κάθε 3 μέτρα ένας. Ναι, ήτανε πολύ. Λοιπόν, όσοι υποτιμούν, ακούστε, αν υποτιμάει ο κύριος πώς το λένε, Κοντζιάς ή ο κύριος Τόσκας την δύναμη του λαϊκής παρουσίας, θα γίνει και τρίτο συλλαλητήριο. Και τη φορά αυτή θα είναι όλος ο κόσμος στους δρόμους. Κύριε Λεβέντη, να ξέρει η κυβέρνηση ότι όσο προκαλεί τον ελληνικό λαό, όσο προκαλεί με τέτοια ψεύδι και με τέτοιες υπονομεύσεις γελίες, ο κόσμος θα γίνεται μεγαλύτερος σε πλήθος και πιο ισχυρός σε παλμό. Για το Μίκη Θεοδωράκη, κάντε μας σκέφτεται σωστά. Ακούστε, εμείς που πήγαμε, εγώ λόγω χάρη που πήγα στη συγκέντρωση Αμπολίτης, δεν κοίταζα τι λέει ο Θεοδωράκης, τι λέει ο Κασιμάτης, τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος. Εμείς πήγαμε για τη Μακεδονία, για να μην χρησιμοποιηθεί η λέξη Μακεδονία. Δεν μας ένοιαζε τι είπε. Και καλά να μην τα είπε ο Θεοδωράκης, εμείς πήγαμε για τη Μακεδονία. Τι πράγματα είναι αυτά τώρα?
Ο Θοδωράκης είναι 92 ετών άνθρωπος. Σίγουρα μπορεί να πει μια υπερβολή. Εμείς πήγαμε όμως για τη Μακεδονία και δεν μας ένοιαζε αν ήταν και 1000 χρυσαυγίτες. Σίγουρα θα ήταν και 1000 φασίστες. Δεν θα ήταν, δεν είχε η Αθήνα 1000 ναζιστές φασίστες. Τι να κάνουμε. Κυβέρνηση. Η κυβέρνηση πρέπει να κάνει πίσω, να γίνει σύσκεψη πολιτικών αρχηγών αμέσως και να προσέλθει στη διαπραγμάτευση χωρίς να δίνει τη λέξη Μακεδονία. Mm-hmm. Το λάθος του Τσίπρα είναι που πρώτη συνάντηση που πήγε με τον Σκοπιανό και του έδωσε αμέσως τη λέξη Μακεδονία. Ναι. Αυτό ήταν μεγάλο λάθος. Γιατί αν πάρουν αυτή το Μακεδονία, μετά θα θέλουν τη Μακεδονία του Αιγαίου, θα θέλουν τη Θεσσαλονίκη, θα αρχίσουν από εκεί και μετά νέες αξιώσεις. Μπορεί να κάνουν 2-3 μήνες έτσι ότι είναι μετριοπαθείς και μετά θα γυρίσουν στη σκληρή τακτική τους. Για τους ΑΝΕΛ θα μου κάνετε ένα σχόλιο. Οι ΑΝΕΛ πρέπει να ξέρουν ότι πρέπει να εκβιάσουν την κυβέρνηση να φύγει το Μακεδονία από τη μέση της διαπραγμάτευσης, να εκβιάσουν την κυβέρνηση ή να παραιτηθούν από βουλευτές όλοι. Προηγουμένως μιλούσα με τον κύριο... Δηλαδή δεν νοείται να λένε στηρίζω την κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που δίνει το Μακεδονία. Καταλάβατε. Mm. Όταν οι ίδιοι λένε δεν δίνουν το Μακεδονία, δεν μπορούν να στηρίζουν μια κυβέρνηση που δίνει το Μακεδονία. Αυτό είναι γελίο. Αυτό είναι γελίο, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Εσείς γιατί πιστεύετε ότι τηρούν αυτή τη στάση που τηρούν? Ούτε ξέρουν τι θέλουν. Θέλουν την καρέκλα της εξουσίας. Τους αρέσει ο φόνος και κάνουν ότι δεν τους αρέσει ο φωνιάς. Τους αρέσει ο φόνος να γίνεται, δηλαδή να δολοφονηθεί η Μακεδονία, αλλά το φωνιά κάνουν ότι δεν τον θέλουν. Μάλιστα. Αυτό είναι το πιο γελίο και πιο ανισόρροπο πράγμα που έχω ακούσει. Ότι υπάρχει κόμμα που στηρίζει την κυβέρνηση που δίνει τη Μακεδονία, αλλά ήδη δεν τη δίνουν. Να κόψουν το λαιμό τους, να σοβαρευτούν όλοι. Από τον Τσίπρα όλα τα περιμένετε. Ακούστε, ο Τσίπρας όταν λέει η χθεσινή συγκέντρωση ότι είχε 130.000, αυτός έχει δώσει λόγο στους Αμερικανούς να το κάνει. Ναι, αλλά πρέπει τα Σκόπια να κάνουν υποχωρήσεις. Ακούστε, αν σας έλεγα πριν 2 χρόνια ότι ο Τσίπρας θα ξεβρακωθεί και θα τα δίνει όλα, οικονομικά, τα πάντα στους ξένους, θα λέγατε όχι, δεν γίνεται, φίλε, αυτό σκίζει μνημόνια, θα λέγατε. Λοιπόν, σας λέω ότι τον Τσίπρα, επειδή τον έχω ψυχολογήσει, είναι ο μόνος που είναι ικανός να τα δώσει όλα. Και αυτό με έκανε και πήγα εγώ στο συλλαλητήριο. Έχω φοβηθεί και τον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη, γιατί και οι δεξιοί, ο Δένδιας λέει να μην πάμε συλλαλητήριο, η Μπακογιάννη να μην πάμε συλλαλητήριο, οι δεξιοί που παίρνουν και πατριωτικό κόσμο ψηφοφόρους, πρέπει να ντρέπονται περισσότερο οι δεξιοί. Γιατί βγαίνουν και υπερεστίζονται τη γραμμή Βουκουρεστίου, που η γραμμή Βουκουρεστίου έχει τη λέξη Μακεδονία. Μάλιστα. Και νομίζω ότι και τα δύο συλλαλητήρια, και της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, ο κόσμος ήρθε στα συλλαλητήρια θεωρώντας ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί η λέξη Μακεδονία. Νομίζω ότι αυτό ήταν το κεντρικό σύνθημα. Ναι, άρα πρέπει ξεκάθαρα στη Νέα Δημοκρατία να βγουν να πούν όχι η λέξη Μακεδονία. Μάλιστα. Το ότι τα μασάμε δεν μ' αρέσει καθόλου. Καθόλου δεν μ' αρέσει. Δεν είναι πατριωτική στάση αυτή του Μητσοτάκη. Η αδερφή του να λέει όχι στα συλλαλητήρια, ο Δένδιας όχι στα συλλαλητήρια, ο άλλος ο Άδωνης να είναι με το παιδί του εκεί να μικρό και να κάνει ότι ήρθα και καθόταν χάμω. Δεν είναι συμπεριφορές αυτές. Κύριε Λεβέντσης... Ο ίδιος ο Μητσοτάκης γιατί δεν ήρθε όπως πήγα εγώ. Εγώ πήγα στα συλλαλητήρια που είμαι ηγέτης Δημοκρατικού Κόμματος. Ο Μητσοτάκης που ήταν να έρθει κι αυτός. Α,